Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα. Πάμε τώρα. Είδατε πώς είναι η ζωή. Από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα. Πριν από λίγο 24 ώρα φύγε από τη ζωή ο Δάνης Κατρανίδης, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου που υπηρέτησε το σανίδι, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο από πάρα πολλά πόστα. Καθηγητής, δάσκαλος της υποκριτικής και πολύ, πολύ αγαπητός και εμβληματικός πρωταγωνιστής, όπως και πολύ σωστά καταγράφουμε. Πάμε να δούμε ένα βίντεο λοιπόν από ένα μικρό αφιέρωμα. Did I ever think of you? I'm not complaining. Φτωχότερος είναι ο κόσμος του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης μετά τον θάνατο του Δάνη Κατρανίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 75 ετών. Did you ever think of me? I'm complaining. Ο εμβληματικός πρωταγωνιστής είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από την υποκριτική, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από το προσωπικό του προφίλ, ενώ πολλοί συναδελφοί του με αναρτήσεις τους αποχαιρέτησαν τον μεγάλο ηθοποιό. Μέσα στην αλλαγή του μήνα έφυγε ο αγαπημένος μας πολυτάλαντος ευγενικός συνάδελφος, φίλος, γελαστό παιδί του θεάτρου, άνθρωπος πνευματικός που με κάθε του κίνηση παρήγαγε πολιτισμό. Αγαπημένε μας Δάνη Κατρανίδη, το θλιβερό αυτό νέο συγκλονίζει όλη την καλλιτεχνική μας οικογένεια. Το κενό είναι μεγάλο. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την 5η στις 12.30 στο κημητήριο Ζωγράφου. Καλό σου ταξίδι, Δάνη Κατρανίδη. Πάλεψε σαν θηρίο. Ξεκουράσου τώρα. Άλλος ένας ωραίος άνθρωπος ταξίδεψε αυτό το καλοκαίρι. Ο Γολγοθάς τελείωσε, Δάνη. Αυτό ήταν. Ξεκουράσου. Άλλος ένας αγαπημένος δεν είναι κοντά μας. Καλό ταξίδι, Δάνη μου. Θα θυμάμαι πάντα την υπέροχη συνεργασία και φιλία μας. Με πολύ αγάπη. Γιατί τόσο άτυχος? Γιατί να φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή ο Δάνης μας? Ο Δάνης μου. Ζήσαμε αξέχασες στιγμές μαζί και επί σκηνής και στην ζωή. Γεννημένος στις 4 Αυγούστου του 1949, ο Δάνης Κατρανίδης διέγραψε μια τεράστια πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο μεγάλος ηθοποιός σπούδασε στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Αθηνών Γιώργος Θεοδοσιάδης. Συμμαθήτριά του στη σχολή ήταν η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η οποία υπήρξε και η πρώτη του σύζυγος. Έζησα υπέροχες στιγμές με τον Δάνη, που ήταν από τις πιο άνθρωπος της ζωής μου. Ο Δάνης Κατρανίδης στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, ενώ παράλληλα βιοποριζόταν ως μπάρμαν. Το 1978 τον βλέπει σε μια παράσταση η μεγάλη Αλίκη Βουγιουκλάκη και του κάνει μια πρόταση που αλλάζει τη ζωή του. Βρίσκομαι στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, παίζοντας στο γυάλινο κόσμο. Όταν τελειώνει η παράσταση, έρχεται και η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο καμαρίνι. Με έναν πλησιάζει, μου λέει: Κύριε Κατρανίδη, συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλό. Λέω: Ευχαριστώ πολύ. Μέσα σε 24-48 ώρες περίπου έρχεται η Τζόλι Γαρμπή και μου λέει: Θέλω να σου μιλήσει, κυρία Βουγιουκλάκη, γιατί ψάχνει κάποιον κτλ. Και καταλήξαν σε σένα. Για ποιο λέω, λέγε το καμπερέ. Χρήμα. Χρήμα. Χρήμα δες μου και τάρα κι ας ο αιώνιος σε κουμπάρα. Χρήμα δες μου και τάρα το τέλειο με μετά. Το καμπαρέ είχε τρομερή επιτυχία και όλοι θαυμάζουν τον νεαρό ηθοποιό που εντυπωσιάζει στο ρόλο του Κομπέρ. Ένας μεγάλος πρωταγωνιστής είχε μόλις καθιερωθεί. Πότε θα μάθεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, α? Ένα φάξ δεν μπορεί να στείλει στην ώρα του. Έτσι καονίζω, Ανέστη Γιωτούλα. Μπράβο, αγάπη μου, με έκανε πολύ περήφανη. Κερδίσαμε το διαγωνισμό του ΕΣΠΑ για το γήπεδο. Χριστέ μου, δεν το πιστεύω. Ο Δάνης Κατρανίδης είχε δοκιμαστεί σε όλα τα θεατρικά είδη, ενώ το ίδιο πλούσια ήταν και η τηλεοπτική του πορεία. Έχει άλλωστε γραφτεί ότι το θέατρο τον αγάπησε, αλλά η τηλεόραση τον λάτρεψε. Ποτέ δεν φοβήθηκε να παίξει το ρόλο του κακού και είχε το χάρισμα να δίνει βάθος στους πολύπλοκους ρόλους. Είναι αναμφισβήτητα ένας από τους βασιλιάδες των καθημερινών σειρών, καθώς ως Άγγελος στη Βέρα στο δεξί και ως Πέτρος στα Μυστικά της ΕΔΕΜ έχει γράψει ιστορία. Πρέπει να το βρω, να κάτσουμε να μιλήσουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε, δεν γίνεται να χαθούν όλα. Θα σε ξαναπάω στο μηδέν, Διαμαντή. Θα ξαναρχίσω από την αρχή όπως άρχισα εγώ. Ο Δάνης Κατρανίδης έχει περάσει στο πάνθεον των ηθοποιών ως κορυφαίος και αφήνει πίσω του μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά. Ωραία, ευχαριστούμε τον Νίκο τον Πυρμπάκο για το πολύ ωραίο βίντεο. Τι να πεις τώρα για αυτό το. Οι πιο ωραίες στιγμές δυστυχώς των ηθοποιών που δεν έχουν καταγραφεί από το θέατρο είναι πολύ κρίμα και δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν κιόλας. Γιατί και ο Δάνης Κατρανίδης ανοίξει αυτή τη γενιά των ηθοποιών που μεγαλούρισαν στο θέατρο, που δυστυχώς όποιος δεν τους είδε στο θέατρο δεν μπορεί να εκτιμήσει το καλή τηλεόραση. Το μέγεθος ή το μεγαλείο τους, κάπως έτσι. Είναι τέλος εποχής νομίζω πια. Δηλαδή φεύγουν άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί τόσα πολλά χρόνια.